ο κύριος Τριανταφυλλίδης, να τον καλωσορίσουμε και αυτόν, περίμενε αρκετά. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, τι πρέπει να κάνει ο εσωτερικός ελεγκτής και αν υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή, έτσι να μας περιγράψετε την κατάσταση σήμερα. Με τη σειρά μου να καλημερίσω τους συνέδρους και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μια νέα λειτουργία που φέρνει το νέο εποπτικό πλαίσιο. Είναι γνωστή, κάτι παλιό. Έτσι, μάλλον πλημελώς εφαρμοσμένη. Η εκτίμησή μου δεν είναι ότι είναι ανύπαρκτη. Είναι ανύπαρκτη σε εταιρείες που θέλουν να την έχουν ανύπαρκτη και είναι πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη σε εταιρείες που θέλουν να έχουν αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο. Άρα δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε για όλη την αγορά. Σύμφωνα με τον ορισμό του, μια και με ρωτήσατε το ρόλο του, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι μια ανεξάρτητη, και η λέξη ανεξαρτησία έχει να κάνει με την οργανωτική του υπαγωγή που υπάγεται. Πρέπει να υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα στην υποεπιτροπή που πλέον δημιουργεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικειμενική, και η λέξη αντικειμενική έχει να κάνει με, με τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτή. Πρέπει να είναι εξαιρετικά αντικειμενικός. Είναι μια διανοητική στάση. Πώς δουλεύει ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή, και πώς συμβάλλει στην επιχείρηση, μπορείτε να μας πείτε? Βεβαίως. Ο εσωτερικός έλεγχος αρχικά πρέπει να έχει γνώση των κινδύνων της επιχείρησης. Πρέπει να γνωρίζει δηλαδή πού πονάει η επιχείρησή του, ποιοι είναι οι βασικοί της κίνδυνοι. Αν η επιχείρηση από μόνη της δεν έχει μια διαδικασία, δεν κάνει ετήσια, γιατί πολλές εταιρείες κάνουν αυτή την ετήσια άσκηση, το λεγόμενο risk assessment, καθορισμού των κινδύνων, ο εσωτερικός ελεγκτής με πρωτοβουλία του μπορεί να προκαλέσει αυτή την άσκηση για να εντοπίσει τους βασικότερους κινδύνους που έχει ψηφίσει το ίδιο η ίδια η εταιρεία και από εκεί να επιλέξει τους ελέγχους που θα προγραμματίσει για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, συγγνώμη, οι διοικήσεις των εταιρεών μέχρι σήμερα δεν γνωρίζανε που πάσχουνε? Γνωρίζανε που πάσχανε. Τι αλλάζει τώρα? Τώρα νομίζω ότι ο ελεγκτής πρέπει να λογοδοτήσει την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι? Σαφώς έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Ο εσωτερικός ελεγκτής καλείται να βεβαιώνει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του risk management, που είναι μια νέα λειτουργία που πλέον επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρείες, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, για τις διαδικασίες, τις δικλείδες ασφαλιστικές, τους μηχανισμούς, αν θέλετε, των μόνιμων ελέγχων που έχουν οι εταιρείες, θα πρέπει να έχει άποψη και να τους αξιολογεί. Και βέβαια την έκθεσή του να τη στέλνει και στην Τράπεζα Ελλάδος, με την οποία πρέπει να συνεργάζεται πλέον ιδιαίτερα στενά. Σήμερα έχετε εμπειρία έτσι, από τους ανθρώπους, τα μέλη του Ινστιτούτου. Mm-hmm. Τι γίνεται, δηλαδή σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου είναι οργανωμένες, είπατε, κάποιες εταιρείες. Τώρα θα αλλάξει δηλαδή με το νέο καθεστώς, θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα συντάσσουν μια έκθεση, mm-hmm. θα είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές και θα την αποστέλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή ουσιαστικά θα είναι συνεργάτες της διοίκησης ή συνεργάτες της Τράπεζας της Ελλάδος? Σαφώς στα σπλάχνα της εταιρείας. Ναι. Σαφώς σε κάθε περίπτωση ο εσωτερικός ελεγκτής οτιδήποτε στείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να έχει έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έγκριση του επικεφαλής εταιρείας. Και αν δεν το εγκρίνει ο επικεφαλής, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα, τα οποία αν θέλετε δεν είναι διεθνώς λυμένα. Αλλά ο εσωτερικός ελεγκτής, μην ξεχνάμε, είναι υπάλληλος εταιρείας που εργάζεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύσει αυτό το πλεύμα, αν θέλετε, διαφάνειας και ελέγχου. Σαφέστα έχει ευθύνες. Αλλά προσέξτε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει την έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου και της εταιρείας σου για τις εκθέσεις που στέλνει. Το ερώτημα είναι και αντίστροφο. Τι ελέγχους θα κάνει η εποπτεία και τι παρέμβαση θα κάνει και η εποπτεία στις ασφαλιστικές εταιρείες για να δει αν τα πράγματα, αν οι οδηγίες εφαρμόζονται. Άρα το πλαίσιο των ελέγχων δεν έχει να κάνει μόνο με τον εσωτερικό ελεγκτή. Κυρία Χριστοφίλου, τι παρέμβαση μπορεί να κάνει η εποπτεία? Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον στο κομμάτι των ελέγχων, ποια είναι η παρέμβασή της, μέχρι πού φτάνει? Καταρχήν, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες στο θέμα της πληροφορίας. Στην αρτιότητα δηλαδή της πληροφορίας και στην καταλληλότητα για τη διενέργεια του ελέγχου, στο χρονισμός, σε ποιο χρόνο παρέχεται. Η πληροφορία να αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων, ακόμα και αυτών που έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και παντού έχουν ποικίλα μεγέθη, διαφορετική δραστηριότητα, διαφορετικούς κλάδους κάνει καθεμία, διαφορετική εξειδίκευση. Γι' αυτό και από την solvency, την οδηγία Φερεγγιότητα 2 και από το σχέδιο της πράξης του διοικητή, αναγνωρίζεται αυτή η αρχή της αναλογικότητας και αναβαθμίζεται σε ουσιαστική αρχή
για την αξιολόγηση και της λειτουργίας της εταιρείας και της εποπτείας. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ανατίθενται διάφορες ουσιώδεις λειτουργίες της εταιρείας σε τρίτους. Είναι δηλαδή επιχειρήσεις που θεωρούν... Μέχρι πού, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έτσι δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, οι εργασίες σε τρίτους. Δηλαδή μπορεί να λειτουργεί μια εταιρεία έχοντας εκχωρήσει όλες τις δουλειές, όλες τις εργασίες σε τρίτους. Αυτή να είναι η ασφαλιστική επιχείρηση και η τρίτη να κάνει τις εργασίες, λογιστήρια, αναλογιστικούς ελέγχους, εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που είναι παλιό. Κατά καιρούς απασχολεί όλες τις επιχειρήσεις και λένε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε. Δηλαδή, έχει μια πλευρά κανονιστική εποπτείας και έχει και μια πλευρά, αν θέλετε, φορολογική, εκτός από τη διαχειριστική. Μέχρι στιγμής πιο πολύ το φορολογικό έχει λυθεί το θέμα παρά το εποπτικό. Τώρα μπαίνει σε μια σειρά. Γιατί? Διότι υπάρχει ρητή απαίτηση από τα κανονιστικά κείμενα. Η ευθύνη για την λειτουργία, τη σωστή λειτουργία, του συγκεκριμένου κλάδου, ας πούμε, παραμένει στην εταιρεία, την ασφαλιστική. Ανεξαρτήτως εάν την έχει χωρίσει σε τρίτους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξει κανονισμό, άλλον ένα κανονισμό, γιατί προβλέπεται ένας αριθμός κανονισμών εγγράφων που πρέπει να εκπονήσουν οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αφορούν όλες τις βασικές τους δράσεις. Ο κανονισμός αυτός περιγράφει αρχές, οργανωτικό κομμάτι και διαδικασίες. Αυτά τα παρακολουθεί, κυρία Τριανταφυλλίδη, ο εσωτερικός έλεγχος. Βέβαια, έχει υποχρέωση να τα παρακολουθεί και να αναφέρει σε εκθέσεις τυχόν κενά, τυχόν ατέλειες. Και κάτι που δεν προσέθεσα πριν είναι να κάνει και προτάσεις. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι και συμβουλευτική δραστηριότητα. Πρέπει να κάνει προτάσεις, να δεσμεύονται τα στελέχη της εταιρείας στην υλοποίηση των προτάσεων που αφορούν κενά, στην νομοθεσία, οτιδήποτε, και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Το λεγόμενο follow-up των εσωτερικών ελεγκτών. Σαφώς είναι στο πλαίσιο. Ως επάγγελμα ο εσωτερικός ελεγκτής, έτσι έχω μία απορία. Ασκεί εσωτερικό έλεγχο καθένας? Κάτι έτσι ακούμε από τα ρεπορτάζ ότι οι εταιρείες δεν παίρνουν ή κάποιες γκρίνιες από τους εσωτερικούς ελεγκτές ότι δεν είναι καταρτισμένα στελέχη. Υπάρχει κάποια διαδικασία επιστοποίησης των εσωτερικών ελεγκτών? Δηλαδή, ποιος μπορεί ο καθένας, ένας λογιστής, ένας αναλογιστής, ένας πρόεδρος, να γίνει εσωτερικός ελεγκτής, ή το αποδέχεται η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό? Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι θα βλέπει το φάκελο όλων των καθορισμένων μελών, των ορισμένων μελών και συγκεκριμένα και του εσωτερικού ελεγκτή. Άρα θα βλέπει τα προσόντα του, θα βλέπει την τεχνογνωσία του, θα βλέπει τα τυπικά θέματα. Στα θέματα επιστοποίησης που μου είπατε, βεβαίως, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που είναι ο εκπρόσωπος, ο επιστημονικός φορέας των ελεγκτών στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικά διαπιστευμένος φορέας που παρέχει πιστοποίηση στους εσωτερικούς ελεγκτές, πιστοποίηση η οποία σημειωτέων είναι μια εξαιρετικά δομημένη και επιρρεκτική διαδικασία. Εξετάσεις, μερικές φορές μακροχρόνιες, και το χαρτί, συγκεκριμένη πιστοποίηση λέγεται CIA, Certified Internal Auditor, είναι ίδια για όλο τον κόσμο και είναι ένα χαρτί πραγματικά διεθνές, το οποίο υποδηλώνει δεξιότητες για τον εσωτερικό ελεγκτή. Ναι, οι εσωτερικοί ελεγκτές που υπάρχουν σήμερα στις εταιρείες είναι μέλη σας και επιστοποιημένοι από αυτό που λέτε? Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεγκτές που είναι μέλη μας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο απαριθμεί περίπου τα 1.000 μέλη και άλλοι που δεν είναι μέλη μας. Νομίζω βασική παράμετρο και πρέπει να απογραμμίσουμε πέρα από την υποχρέωση είναι πόσο οι εταιρείες στηρίζουν το θεσμό του εσωτερικού ελέγχου. Γιατί τυπικά οι περισσότερες είναι εντάξει και στο μέλλον θα είναι εντάξει. Δηλαδή θα έχουν έναν άνθρωπο ορισμένο με την ταμπέλα έξω από το γραφείο, το εσωτερικός έλεγχος. Το θέμα είναι πώς θα το στηρίζουν, πώς θα τους δίνουν τους πόρους. Υπάρχει μια σχέση δύναμης, αριθμητικής δύναμης. Μια εταιρεία των 500 ανθρώπων με έναν ελεγκτή, υπάρχει ερώτημα αν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αν έχει τους πόρους δηλαδή να κάνει τη δουλειά του. Άρα πόσο στην ουσία θέλουν να πάρουν αν θέλετε, τα ωφέλη από τον εσωτερικό έλεγχο. Και αυτό είναι καθαρά θέμα κουλτούρας της κάθε εταιρείας. Κύριε Σπυράκο, βλέπετε το θέμα της διαφάνειας που εσείς ανακοινήσατε από το κομμάτι του συμβολαίου και μετά, υπάρχει και στο κομμάτι από το συμβόλαιο και πίσω, έτσι. Αυτό το περίφημο νομοσχέδιο περί διαφάνειας, όπου επί σειρά μηνών διαβουλευτήκατε και προκάλεσε και εντάσεις κάποια στιγμή, θα έλεγα, στην ασφαλιστική αγορά, γιατί σαφώς έρχεται να αλλάξει διάφορα πράγματα. Είναι φυσιολογικό σε ένα διάλογο να υπάρχουν αντιρρήσεις όταν έρχονται αλλαγές. Πού βρίσκεται, σε τι επίπεδο αυτή τη στιγμή? Νομίζω είναι στο τέλος, έτσι.
Πράγματι, όπως αναφέρατε, υπήρξε ένας μακρύς διάλογος. Αν θυμάμαι καλά, είναι 20 περίπου μήνες που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο νόμου. Σε αυτούς 20 μήνες κάναμε πολλές επαφές με όλους τους φορείς, με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, τους διαμεσολαβούντες, τους καταναλωτές, την Τράπεζα της Ελλάδος, τους εποπτικούς φορείς ή άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο νόμου που δόθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε διαβούλευση. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Το σχέδιο έχει πάρει την τελική του μορφή και σύντομα, οπότε αναμένουμε και πλέον, σύντομα θα πάρει το δρόμο για το Κοινοβούλιο. Όπου στο Κοινοβούλιο ακολουθεί και η τελευταία κορυφαία φάση διαβούλευσης, στην οποία ασφαλώς θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί ο σχετικός διάλογος. Αυτό ήταν μια πρώτη παρουσία. Θα ήθελα όμως ιδιαίτερα να επισημάνω ότι πράγματι σε αυτή τη διαδικασία υπήρξαν πολλές φορές μεγάλες αντιρρήσεις, κυρίως από την πλευρά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Θέλω όμως να επισημάνω ότι κάναμε έναν πάρα πολύ ουσιαστικό διάλογο, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι προτάσεις, οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, γνώρισαν επεξεργασία, συνυπολογίστηκαν στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου και έχει προκύψει ένα αποτέλεσμα στο οποίο συνθέτονται τα συμφέροντα όλων των πλευρών, ενισχύεται, πιστεύουμε, η ισορροπία στην αγορά και νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πια ότι χωρίς ένα μεγάλο θεσμικό βήμα στη διαφάνεια, η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να κατακτήσει αυτήν την αξιοπιστία που χρειάζεται για να προχωρήσει μια εποχή. Ολοκληρώθηκε το θεσμικό βήμα στη διαφάνεια ή έπεται και άλλο? Κοιτάξτε, έγινε ένα πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο και το τελευταίο ή υπάρχει συνέχεια? Σε νομοθετικό επίπεδο ολοκληρώνονται τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το προηγούμενο νόμο για την ασφαλιστική σύμβαση, το νόμο 2496 του 97, που προχώρησε, θα έλεγα, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τα θέματα της ισορροπίας ανάμεσα στα μέρη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ενημέρωσης του καταναλωτή, φέρνει το ασφαλιστικό προϊόν πιο κοντά στον ίδιο τον καταναλωτή, καθιστά τον καταναλωτή ακόμη πιο δυνατό και υπεύθυνο να μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή αυτού του ασφαλιστικού προϊόντος. Και συνεπώς, νομίζουμε, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που γίνανε από το 1997 μέχρι σήμερα, εδραιώνεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ξεκινήσει τη νέα της εποχή ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ένα νομοσχέδιο εμείς θεωρούμε ότι δεν τελειώνει. Η ψήφιση ενός νομοσχεδίου δεν θα τελειώσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει η πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ιδιωτική ασφάλιση. Με το νομοσχέδιο αρχίζουμε τη δουλειά και θέλω να πω ότι την επόμενη μέρα, μετά την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου, θα δημιουργηθεί πράγματι ίσως μια αναστάτωση, πλην όμως δημιουργική αναστάτωση στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες επιταγές διαφάνειας. Την επόμενη μέρα θα έχουμε όλοι να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Τράπεζα της Ελλάδος, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διαμεσολαβούντες, καταναλωτές, ώστε να εδραιωθούν και στην πράξη αυτές οι επιταγές διαφάνειας που καθιερώνονται. Και να σας πω έτσι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τους καταναλωτές. Θα πρέπει να εκδώσουν νέα έντυπα που να ικανοποιούν την ανάγκη για την αυξημένη αυτή πληροφόρηση των καταναλωτών, στα στοιχεία τα οποία χρειάζεται και υποχρεώνει ο νόμος πια τις εταιρείες να ενημερώνουν τους καταναλωτές. Θα πρέπει την επικοινωνία τους με τους καταναλωτές να τη διαθρώσουν πια σε μια νέα βάση, δηλαδή και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές που σήμερα δεν παρέχονται και πολλές φορές οι καταναλωτές βρίσκονται σε άγνοια για βασικά στοιχεία τα οποία θα επηρεάζουν τις αποφάσεις τους και τη στάση τους. Η σχέση
των διαμεσολαβούντων με τις ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, θα πρέπει ενδεχομένως να δημιουργηθούν νέες συμβάσεις, μια και αλλάζει, ενθαρρύνεται, μάλλον όχι ευθέως, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να οδηγηθούμε σε έναν νέο τρόπο κατανομής των προμηθειών, αφού τα λεγόμενα έξοδα της ασφάλισης θα αποσβαίνονται σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να παίρνουν σε ένα μεγαλύτερο χρόνο τις προμήθειες που σχεδόν παίρνουν σήμερα προκαταβολικά από τη σύναψη της ασφάλισης. Αυτό πάλι θέτει και το ζήτημα της διασφάλισης της νομικής θέσης του διαμεσολαβητή απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία. Και θα έλεγα, για να μην σας κουράσω, το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαφάνεια, μέσα από αυτή τη γνώση που αυξάνεται για τον καταναλωτή, που θα μπορεί ο ίδιος πια να παίρνει πιο υπεύθυνα τις αποφάσεις, που θα γνωρίζει ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστικού προϊόντος, υποχρεώνει και τις ασφαλιστικές εταιρείες να επανεξετάσουν εν τέλει και τα ίδια τα ασφαλιστικά προϊόντα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα, μέσα από αυτή τη γνώση και μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό που θα αναπτυχθεί και που θα είναι ένας ανταγωνισμός όχι μόνο ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ανάμεσα και στις ασφαλιστικές εταιρείες και σε άλλες εταιρείες που προσφέρουν, αν θέλετε, σε κάποιους τομείς συναφείς υπηρεσίες, όπως τράπεζες, όπως επενδυτικές εταιρείες. Θα πρέπει και η ασφαλιστική αγορά να διαμορφώσει ακόμη καλύτερα και πιο ποιοτικά τα ασφαλιστικά της προϊόντα και πιστεύουμε ότι τα ευεργετήματα από αυτή την προαγωγή της διαφάνειας θα είναι πολύ σημαντικά και για την ιδιωτική ασφάλιση, γιατί κυρίως θα της δώσει μια αυτοπεποίθηση να προσεγγίζει τον ασφαλισμένο, λέγοντάς του την αλήθεια, βελτιώνοντας τα προϊόντα της, έχοντας μαζί του μια πιο υπεύθυνη και ενημερωμένη σχέση. Την εφαρμογή της νομοθεσίας ποιος θα την παρακολουθήσει? Γιατί όλα αυτά που λέτε είναι θετικά, αλλά φαντάζομαι να μην αυξηθούν οι καταγγελίες στον κύριο Ζερβέα με τα όσα λέτε. Θέλω να σταθώ μόνο στο κομμάτι των προμηθειών, των διαμεσολαβούντων που είπατε, και να ρωτήσω την κυρία Χριστοφίλου, η φερεγγιότητα επιβάλλει στις εταιρείες και στον εσωτερικό έλεγχο να παρουσιάζουν στην τράπεζα, η φερεγγιότητα 2, η οδηγία, η solvency, θίγει κάπου το θέμα της παρουσίασης των προμηθειών των διαμεσολαβούντων από τον εσωτερικό ελεγκτή προς την Τράπεζα της Ελλάδος? Νομίζω ότι ειδικότερα δεν κοιτάζει αυτή ακριβώς τη σχέση και αυτή ακριβώς τη διαδρομή, αλλά ότι οι προμήθειες, ο υπολογισμός των προμηθειών, ο τρόπος υπολογισμού, ναι. Τώρα για το ποσοστό ακριβώς, αν είναι ποσοστιές κλπ, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Αλλά ότι πρέπει διαφανώς και στην προσυμβατική, μάλιστα, πληροφορία που δίνει ο διαμεσολαβών στον πελάτη. Α, στην προσυμβατική πληροφορία του διαμεσολαβούντος προς τον πελάτη, κάτι αναφέρει ότι... Και όχι μόνο, δηλαδή, όχι μόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά πιάνοντας και το κομμάτι της διαφάνειας και των πρόσθετων υποχρεώσεων των διαμεσολαβητών, και εκεί τονίζεται το θέμα της προσυμβατικής πληροφόρησης που πρέπει να δίνει και ο ίδιος ο διαμεσολαβών. Οπότε, αναλαμβάνει ευθύνη, δηλαδή, έτσι. Ναι, ευθύνη και ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να φτάνει τελικά στον πελάτη, στον αντισυμβαλόμενο, η κατανομή του ασφαλίστρου. Τι πηγαίνει στο διαμεσολαβούντα, τι πηγαίνει στην ασφαλιστική εταιρεία, τι επενδύεται από την ασφαλιστική εταιρεία, τι επιστρέφεται σε εκείνον, τι αποτελεί ασφάλιστρο κινδύνου, τι αποτελεί αποταμιευτικό ασφάλιστρο, κατάθεση. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ζητήματα τέτοια, τα οποία μένει να διευκρινιστούν, και γι' αυτό ο κύριος Πυράκος ξεκινάει και λέει ότι ναι, μεν θα γίνει το νομοσχέδιο, αλλά θα αλλά υπάρχει είναι η αρχή και πολύ μιας σειράς, δουλειά. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε... Δηλαδή, αν θα μπορούσα να συμπληρώσω, με τους διαμεσολαβούντες πάλι, έχουν και διαφορετικές προϋποθέσεις πιστοποίησης. Δηλαδή, οι διαμεσολαβούντες που θα πουλάνε επενδυτικά προϊόντα, πρέπει τώρα να περνάνε εξετάσεις που περνάνε οι πολίτες των επενδυτικών προϊόντων, επενδυτικών επιχειρήσεων ή τραπεζών. Δηλαδή, έχουμε και αρκετή προσέγγιση προς τη MIFID και την εποπτεία τραπεζών και επενδυτικών επιχειρήσεων.
Και έχουμε και μεγάλο εντοπισμό στις σχέσεις και στην αντιμετώπιση της πελατείας από την εταιρεία. Στα παράπονα, όπως έθιξε ο κ. Ζερβέας, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κανονισμός αντιμετώπισης των παραπώνων, επιτάχυνση της διαδικασίας επεξεργασίας τους από την επιχείρηση. Και αν θέλετε, τίνει αυτό και στη γενικότερη τάση να μειωθεί η δικαστική επίλυση τέτοιων διαφορών. Να γίνεται δηλαδή σε επίπεδο... τα παράπονα δεν επιλύονται από τις επιχειρήσεις, όπως φαίνεται, από τον πολύ πολύ μεγάλο αριθμό. Επιλύεται είναι σε μεγάλο μέρος. Σε ένα μεγάλο. Σκεφτείτε όμως πόσα δεν επιλύονται για να πάνε στον συνήγορο του καταναλωτή, αλλά και για να μην την αδικούμε στη γραμμή 15-20, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όπου επίσης δέχεται καταγγελίες και οι δύο αρχές, η μία ανεξάρτητη και η άλλη κρατική, ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με πρακτικές επιχειρήσεις. Κύριε Ζερβέα, πείτε μου κάτι. Ο κύριος Πυράκος νομίζω ότι ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι όπως είπε, με τις αλλαγές που έρχονται με τον νόμο για τη διαφάνεια και η κυρία Χριστοφίλου υποστήριξε την ίδια άποψη. Πείτε μου, τι γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες που εξαιρούν συμβόλαια, καλύψεις, υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι τώρα τελευταία ασχολείστε με ένα θέμα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού του καλυπτόμενου κινδύνου. Τον καλυπτόμενο κινδύνο. Σε όλο το εύρος των ασφαλιστικών προϊόντων. Σε όλο το εύρος, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να βρίσκεται έκπληκτος, λοιπόν, με κάποιες περίεργες ειδοποιήσεις, έγγραφες, αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ούτε προσυμβατικά ούτε συμβατικά. Και αυτό στην προσπάθειά τους οι εταιρείες να περιορίσουν το κόστος. Όμως, όπως σας προανέφερα, η ρευστότητα, η κακοδιαχείριση και η αδιαφάνεια είναι αυτές που οθούν μια ασφαλιστική εταιρεία στο να αναστείλει τη λειτουργία της. Οι κλειδονισμοί που εδέχθη η ασφαλιστική αγορά ήταν μεγάλοι εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας της εντεγνωστής εταιρείας για την κακοδιαχείριση της οποίας είχε επισημάνει ο συνήγορος ένα χρόνο πριν από το κλείσιμό της. Ήδη ο συνήγορος είχε επισημάνει σε εποπτικές αρχές ότι θα πρέπει άμεσα να κλείσει αυτή η εταιρεία. Την ΕΠΕΙΑ. Δυστυχώς δεν έκλεισε και τώρα βρίσκονται χιλιάδες ασφαλισμένοι να τρέχουν στα δικαστήρια. Ενώ αν έκλεινε άμεσα θα βρισκόταν σε συμβιβασμό με τα αντίστοιχα κεφάλαια τα οποία θα εσώζονταν. Μία πρόσφατη παρέμβασή μου. Μόνο που την αναφέρατε, βλέπω τον Νίκο τον Κεχαγιάογλου που θέλει να μιλήσει, προσωπώντας εσείς τους ασφαλισμένους σας πεις. Μισό λεπτό, Νίκο, να ολοκληρώσει και ο Μία πρόσφατη παρέμβασή μου, η οποία εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και σε μια αντίστοιχη αμέλεια των ασφαλισμένων, διότι δεν το γνωρίζουν, είναι στο ότι δεν εναρμονίζονται τα ασφάλιστρα με την εκάστοτε αξία του ασφαλιζόμενου οχήματος. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα όχημα ασφαλίζεται στην αρχική του σύμβαση με 80.000 ευρώ και έχει αξία 80.000 ευρώ, για τον πρώτο χρόνο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στον πέμπτο χρόνο όμως η αξία του θα είναι 40. Εξακολουθεί όμως να ασφαλίζεται με 80 και τη γνωρίζει ότι στις προαιρετικές καλύψεις, πάντα μιλάμε για τις προαιρετικές καλύψεις, όχι για τις υποχρεωτικές, κλοπή κλπ., θα αποζημιωθεί με την αξία την τρέχουσα. Ναι. Μεταχειρισμένο. Ενώ πληρώνει για ασφάλιστρο, δηλαδή αξία αρχική. Ναι, καινούργου αυτοκινήτου ή οχήματο. Το ίδιο δεν ισχύει όμως και για ασφάλιση ακινήτου, ας πούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα κινητά. Μηχανολογικού εξοπλισμού. Και μιλάμε για μια καταπροσέγγιση. Εκτίμηση, έτσι. Και η οποία να προσεγγίζει ακριβώς την αξία του ασφαλιζόμενου προϊόντος. Αυτό σας απασχολεί ως θέμα, δηλαδή. Μας απασχολεί και εντός της εβδομάδας θα παρέμβουμε με δελτίο τύπου. Και προς τους καταναλωτές αλλά και προς ασφαλιστικές εταιρείες. Α, για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Ναι. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο εσωτερικός έλεγχος θα αναφέρει όλα αυτά που ακούμε έτσι αποσπασματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή πιστεύετε ότι θα δημιουργηθεί μία διάσταση μεταξύ διοίκησης και εσωτερικών ελεγκτών όπου θα έχουμε φυγή των εσωτερικών ελεγκτών και μετατόπιση από εταιρεία προς εταιρεία?
Η άποψή μου είναι ότι είναι υποχρεωμένο να το αναφέρει και αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ιστορικός έλεγχος έχει και αυτό τις ευθύνες του. Και αν πολύ το αποδεχθεί η διοίκηση, παραιτείται ο ιστορικός ελεκτής, δηλαδή. Τότε επιλέγει με ποιον εργοδότη θέλει να εργαστεί ο ιστορικός ελεκτής, γιατί νομίζω οι συγκρουσιακές καταστάσεις δεν είναι θεμητές. Ο ιστορικός ελεκτής είναι σύμβουλος και συνεργάτης. Και να δώσουμε μια έτσι πραγματική διάσταση, πρέπει να έχει εξαιρετικές δημόσιες σχέσεις και κοινωνικές σχέσεις με τους ελεγχόμενους, είναι οι εσωτερικοί του πελάτες. Όπως αντίστοιχα, η Τράπεζα Ελλάδος είναι ο εξωτερικός του πελάτης στις υπηρεσίες που κάνει. Το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και τα προβλήματα είναι κοινά. Το πρόβλημα όμως έχει και άλλη μορφή. Αν ο ελεκτής μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά και επαγγελματικά, καμία επιχείρηση νομίζω δεν θα αρνηθεί να μην υλοποιήσει τις προτάσεις του ελέγχου. Άρα είναι θέμα και του ελεκτή, είναι θέμα και των επιχειρήσεων και από δύο μεριές το ζήτημα, όχι μόνο από την. Όπως κατάλαβα σήμερα, τα πράγματα δεν είναι δυσκολεύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες, απλά μπαίνουν σε μια σωστή βάση. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ θετικό κάποια στιγμή να υπάρχουν ασφαλιστικά συμβόλαια που θα φέρουν τη βούλα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ότι είναι διαφανή και φερέγγια, ότι θα φέρουν μια βούλα πιστοποίησης από το συνήγορο του καταναλωτή ότι δεν περιέχουν παραλληλικές τακτικές. Θα ήταν πολύ απλό δηλαδή να πουλάει κάποιος ένα προϊόν το οποίο θα ήταν υπό την σκέπη και την έγκριση των αρχών χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως εξάλλου ή τη συμμετοχή πολλών φορέων, όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε ο φίλος μου ο Δημήτρης Ζορμπάς, που υποστηρίζει τις συνεταιριστικές ασφαλιστικές παρεμβάσεις και αναπτύξεις ανά τον κόσμο, όπου εκφράζουν μια διαφορετική προσέγγιση του ασφαλίστρου, μια ίσως περισσότερο φιλική παρά επιχειρηματική, με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, με τη συμμετοχή άλλων ανθρώπων μέσα στην δημιουργία του ασφαλιστικού προϊόντος και όχι σφιχτών τεχνοκρατών, μάνατζερς, οι οποίοι κοιτούν ίσως μόνο το ένα εμπορικό κέρδος αμυγός, παραβλέποντας εν αγνία τους, να τονίσω, πολλές φορές ίσως μια πιο κοινωνική διάσταση την οποία πρέπει να εμπεριέχει το ασφαλιστικό προϊόν. Να ευχαριστήσω τους συνομιλητές στο πάνελ. Ελπίζω να προσθέσαμε κάτι στη γνώση σας, να μην σας κουράσαμε. Και περιμένω τις τυχόν ερωτήσεις, διευκρινήσεις που θέλετε, γιατί θίξαμε θέματα διαμεσολάβησης, θέματα Τράπεζας Ελλάδος, εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας, νέας νομοθεσίας, παρεμβάσεων του συνηγόρου που ετοιμάζεται στα αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Ο κύριος Κεχαγιάουλ. Καλημέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κεχαγιάουλ από την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβούλων K2. Συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο θέμα και την πολύ καλή συζήτηση. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση ειδικά στον κύριο Σπυράκο. Αφορά όμως όλους, όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλο τον ασφαλιστικό κόσμο. Ο κύριος Ζερβέας είπε πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εναρμονιστεί η προσυμβατική με την συμβατική πλευρά του συμβολαίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο καταναλωτής να γνωρίζει το πριν και το μετά του συμβολαίου, έτσι ώστε να λειτουργήσει διαφανώς η αγορά. Θα ήθελα να ρωτήσω, με ποιον τρόπο προστατεύεται ο καταναλωτής αν γνωρίζει την προμήθεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή? Ως γνωστόν, όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες στη γη αποτελούνται από τρία σκέλη. Την τιμή του προϊόντος, τα λειτουργικά κόστη και το κέρδος του πολιτή. Αν δεν ισχύει η διαφάνεια για όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται, για ποιο λόγο να ισχύσει η διαφάνεια μόνο για τα ασφαλιστικά προϊόντα? Και αν έχουν αναλογιστεί και αν υπάρχει μία κατανόηση του τι συνέπειες θα έχει αυτό στην ασφαλιστική αγορά, αν έχει γίνει αυτό κατανοητό από τις ασφαλιστικές εταιρείες καταρχήν, τι συνέπειες θα έχει για να το υπογεί, ή έχουν ας πούμε εμπλακεί μόνο στην ανάλυση των συνεπειών που έχει η εφαρμογή του Solvency II, όπως επίσης δεν είχαν αναλογιστεί τις συνέπειες που θα είχε η μη έγκαιρη επίλυση του θέματος των ανακληθυσσών εταιρείων. Ας πεις και commercial value. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχήν, ότι πρέπει να υπάρξει προσυμβατική ενημέρωση πριν από τη σύναψη της ασφάλισης, το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είναι κρίσιμο να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει και να επιλέγει. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η ασφάλιση, αυτή η ενημέρωση έχει μια γενικότερη σημασία, γιατί το ερώτημα πια στη σύγχρονη εποχή δεν είναι αν ο καταναλωτής, ποια ασφάλιση θα διαλέξει ο καταναλωτής ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ο καταναλωτής που θέλει να κάνει μια επιλογή για την ασφάλιση ζωής, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ασφαλιστική εταιρεία, σε ενδεχομένως σε τραπεζικές υπηρεσίες, σε ενδεχομένως σε επενδυτικές υπηρεσίες ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση. Αυτό επομένως
θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα να έχει τέτοια πληροφόρηση που να μπορεί να αξιολογήσει το προϊόν της ασφάλισης και να το συγκρίνει ενδεχομένως και με άλλες εναλλακτικές ασφάλισης δυνατότητες. Αυτή η ενημέρωση διασφαλίζεται με μια σειρά από πληροφορίες που εν τέλει επηρεάζουν την παροχή του ασφαλιστή, αλλά εξασφαλίζεται και με τη μετασυμβατική ενημέρωση, με την έννοια ότι κάποια πράγματα για να ενταχθούν μέσα στη σύμβαση θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το κόστος προεξόφλησης, που κάποιες εταιρείες το βάζουν, κάποιες άλλες δεν το βάζουν. Ο καταναλωτής ποτέ δεν το ξέρει αν υπάρχει ένα κόστος προεξόφλησης, μόνο αν μπορεί και αν έχει τις γνώσεις, που κανείς δεν τις έχει, να αναλύσει τον πίνακα της αξίας εξαγοράς. Ορισμένα στοιχεία λοιπόν που επηρεάζουν την παροχή του ασφαλιστή θα πρέπει πια να αποτυπώνονται με ασφάλεια, ώστε να μπορέσει να τα γνωρίζει ο καταναλωτής αυτά και να μπορέσει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να επηρεάσει προς το συμφέρον. Ο ανταγωνισμός προς το συμφέρον των καταναλωτών, αλλά και της ανταγωνιστικότητας, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και προς το συμφέρον της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών προϊόντων απέναντι σε άλλους κλάδους. Τώρα, σχετικά με τις προμήθειες των ασφαλιστών, καταρχήν δεν πρόκειται για τις προμήθειες των ασφαλιστών, πρόκειται για την ενημέρωση για το κόστος πρόσκλησης που έχει η ασφάλιση. Γιατί αυτή είναι σημαντική? Είναι σημαντική γιατί επηρεάζει την ίδια την παροχή. Στην περίπτωση της ασφάλισης ζωής, ζημιών λόγου χάρη, δεν μας ενδιαφέρει η παροχή, η προμήθεια του διαμεσολαβητή, γιατί, του διαμεσολαβούντα, γιατί όποια προμήθεια και να παίρνει, είναι δεδομένη η παροχή, ασφαλισμένος θα έχει την κάλυψη της ζημιάς που έχει υποστεί. Όμως, στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με την ασφάλιση ζωής, το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος πρόσκλησης, ποιο θα είναι το ύψος πρόσκλησης, το ύψος του κόστους πρόσκλησης, αυτό είναι στοιχείο που επηρεάζει την ίδια την παροχή. Γι' αυτό το λόγο αυτό το κόστος πρέπει να το αναδείξουμε. Και πρέπει να το αναδείξουμε ενδεχομένως και για να το συμπιέσουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Και νομίζω ότι μια ιδιωτική ασφάλιση που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, που καταλαβαίνει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι μεγάλες τα επόμενα χρόνια, για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν πρέπει να εστιάσει στο αν από το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο θα κερδίζω αύριο όσα κερδίζω και σήμερα, αλλά αν αυξάνοντας την αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης, μπορούμε να προβλέπουμε σε μεγαλύτερα μερίδια για την ιδιωτική ασφάλιση στην αγορά, σε μεγαλύτερες τοποθετήσεις κεφαλαίων, να μεγαλώσουμε την πίτα της ιδιωτικής ασφάλισης, μέσα από την οποία νομίζω ότι θα κερδίσουμε όλοι. Και σε σχέση με τα επενδυτικά που αναφέρατε, ήθελα να σας πω ότι αυτό το οποίο είπατε, ότι γιατί να υπάρχει διαφάνεια στην ιδιωτική ασφάλιση που δεν υπάρχει αλλού, σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στις ιδιωτικές ασφαλίσεις, στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα, η ιδιωτική ασφάλιση υστερεί σε κανόνες ενημέρωσης, διαφάνειας, διαφώτισης σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο των επενδυτικών προϊόντων ή όταν επενδυτικά προϊόντα προωθούνται από τράπεζες, όπου εκεί ισχύει η MIFID, που βάζει μια σειρά κανόνες, οι οποίοι δεν ισχύουν στην ιδιωτική ασφάλιση. Αν αυτοί οι κανόνες ίσχυαν, ενδεχομένως πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα τα είχαμε προλάβει. Και δεν νομίζω ότι για τον τομέα της ασφάλισης, όπου αν θέλετε ο πολίτης συνδέει την ασφάλιση με το αίσθημα της σιγουριάς, της βεβαιότητας, της εξασφάλισης του κεφαλαίου, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται με τους κανόνες διαφάνειας είναι αυτή την ώρα αποκαθίσταται το έλλειμμα το οποίο έχει η ιδιωτική ασφάλιση απέναντι σε άλλους κλάδους και με αυτή την έννοια γίνεται η ιδιωτική ασφάλιση πιο ανταγωνιστική από ό,τι ήταν πριν απέναντι και σε αυτούς τους κλάδους.